Φουντώνει κόντρα Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ, αυτή τη φορά με φόντο τα οικονομικά προγράμματα των δύο κομμάτων, με τη Νέα Δημοκρατία να τονίζει ότι το δικό της είναι ρεαλιστικό και απόλυτα κοστολογημένο, εκδοξεύοντας πυρά προς το ΣΥΡΙΖΑ πως το δικό του οδηγεί την οικονομία της χώρας στα βράχια. I was looking today at the new program announced by ΣΥΡΙΖΑ. The previous one we estimated would cost us 45 billion euros. The new one, you'd add another 20 to 30 billion on top of that. I mean, we all understand that this is nonsense. I mean, this is never going to be implemented. And if it were to be implemented, it would directly lead towards a new bankruptcy. Όταν παρουσιάσαμε το ίδιο πρόγραμμα πάνω κάτω, μας είχε πει τότε ο κύριος Σταϊκούρας ότι κοστίζει 24 δις. Ανεβήκαμε τώρα. Ναι. Όσο πάμε, ανεβαίνουμε. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο το έχουμε επεξεργαστεί. Είναι ίσως το πιο ρεαλιστικό και βαθιά επεξεργασμένο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ποτέ αντιπολίτευση τα τελευταία χρόνια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άκης Κέρτσος παρουσίασε πίνακα σύμφωνα με τον οποίο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 83 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ της Νέας Δημοκρατίας 9 δισεκατομμύρια, με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου να απαντά πως η Νέα Δημοκρατία επενδύει στην τρομοκράτηση των ψηφοφόρων. Διαβάζοντας το νέο πρόγραμμα της αντιπολίτευσης, ομολογούμε πως ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ ξεπέρασε τον εαυτό του, καταθέτοντας ένα σχέδιο που κοστίζει 83 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σχεδόν 40 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από το ήδη εξωφρενικό πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει στη Θεσσαλονίκη το περασμένο φθινόπωρο. Στην αρχή είπανε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει 23 δις, μετά 45 δις. Όμως ο κύριος Σκέρτσος αποδεικνύεται ο πιο large από όλους. Είπε σήμερα ότι κοστίζει 83 δις. Μέχρι τις εκλογές τους βλέπω να χτυπάνε στα 150 δις. Στην πρώτη γραμμή του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται το θέμα των μισθών, με τα μέτρα να ξεδιπλώνονται σε βάθος τετραετίας, με αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ και του μέσου μισθού στα 1500 ευρώ, ενώ ψηλά στην ατζέντα είναι και οι φοροελαφρύνσεις. For the next 4 years would be the increase in the average salary of the average Greek employee. My commitment is that I can deliver 25% growth in salaries. And of course, 25%, close to 25% growth also for the minimum wage. Από την άλλη, εξαγγελίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης βασίζονται στο τρίπτυχο αύξηση μισθών, αντιμετώπιση ακρίβειας και μείωση τιμών με ορίζοντα 50 ημερών. Ενώ βάρος πέφτει επίσης στην αναστολή πληστηριασμών και επαναφορά της 13ης σύνταξης για χαμηλοσυνταξιούχους. Εμείς αυτό το οποίο δεσμευόμαστε από day one που λένε, δηλαδή από την ανάληψη των καθηκόντων μιας προοδευτικής κυβέρνησης, είναι να πάει ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ, να ξεπαγώσουμε τις τριετίες ώστε να μπορέσει να ανέβει όχι μόνο ο κατώτατος μισθός. Η αντιπαράθεση συνεχίζεται και για τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και βασικά αγαθά.